Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε για το τρίτο μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος στο οποίο λέω να συζητήσουμε για την επιχειρηματικότητα. Όλοι συζητάμε για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε υγιή επιχειρηματικότητα σε αυτή την χώρα. Για να πάμε ένα βήμα παρακάτω, για να μιλήσουμε έστω και για το κομμάτι της ανάπτυξης, την πολυπόθητη ανάπτυξη που όλοι συζητάμε. Λοιπόν, για έλατε μαζί μου να πάμε να συνδεθούμε με το στούντιό μας στο Ρέθυμνο. Εκεί που μας περιμένει ένας γνωστός επιχειρηματίας, τον γνωρίζετε όλοι, είναι ο κύριος Πέτρος Κόκαλης. Καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Γνωρίζω ότι βρίσκεστε στο Ρέθυμνο με αφορμή το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας. Κάτι το οποίο δείχνει και από εσάς ότι ενεργά στηρίζετε το κομμάτι του επιχειρήν και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για νέους οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας και στην Κρήτη διοργανώνεται η μεγαλύτερη στην Ευρώπη πλευρά συμμετοχής. Είναι εκδηλώσεις που γίνονται στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο σήμερα, στα Χανιά, αν δεν απατώμε αύριο, και στο Λασίθι. Και εγώ από την θέση μου κλήθηκα και με μεγάλη χαρά ήρθα να μιλήσω για την νεανική επιχειρηματικότητα, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την γαλάζια οικονομία. Ποιες είναι οι αγωνίες του κόσμου ο οποίος επιχειρεί, θεωρείτε, τι είναι εκείνο το οποίο περισσότερο σας ρωτάει και πιο πολύ οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν τώρα να δημιουργήσουν? Νομίζω ότι οι αγωνίες όλου του κόσμου είναι πια κοινές και ειδικότερα των νέων. Σήμερα σε όλο τον κόσμο είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη διαδήλωση των μαθητών που ζητούν δράση για την κλιματική αλλαγή και με το σύνθημα ότι το 2050 εσείς μάλλον οι μεγαλύτεροι θα είστε νεκροί, εμείς θα είμαστε ζωντανοί. Αυτή λοιπόν η ραγδαία μετάβαση που πρέπει να συμβεί στην οικονομία όσον αφορά την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα στα επόμενα 12 χρόνια προκειμένου να συλλάβουμε την αύξηση της θερμοκρασίας σε επίπεδα βιώσιμα για το ανθρώπινο είδος είναι επίσης και μια τεράστια οικονομική ευκαιρία. Αυτή την απειλή και αυτή την ευκαιρία την καταλαβαίνουν καλύτερα από όλους οι νέοι. Και εμείς πρέπει να τους στηρίξουμε σε αυτό. Ευκαιρίες οι οποίες στα χρόνια της κρίσης, όπως έχουμε μάθει να λέμε τα τελευταία χρόνια, είναι και πιο δύσκολο να βρεθούν. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κόκαλη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι και πιο δύσκολο να τολμήσει κάποιος σήμερα για να μπει στην επιχειρηματικότητα. Κοιτάξτε, αυτό έχει δύο απαντήσεις. Η μία πλευρά είναι ότι σε επίπεδο τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και startup, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη επενδυτική ρευστότητα από σχεδόν περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και σίγουρα από όσο υπήρχε νωρίτερα. Υπάρχει μέσα από το ταμείο το EFSI, το Equifund μάλλον, περίπου 1 δισεκατομμύριο το οποίο αναζητά νέους επιχειρηματίες με ικανές τεχνολογικές λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να έχουν μια παγκόσμια αγορά για να επενδύσει σε αυτούς. Από την άλλη μεριά, η ελληνική κρίση που είναι τόσο μακρόχρονη πλέον έρχεται και συναντά μια παγκόσμια κρίση σε όλον τον κόσμο, αν όχι οικονομική, σίγουρα πολιτική και πιθανότατα και οικονομική σίγουρα, αλλά σε κάθε περίπτωση μια περιβαλλοντική κρίση. Άρα είναι προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, κύριε Κόκαλη, έτσι? Έτσι βέβαια και προκλήσεις και ευκαιρίες και νομίζω ότι σε αυτήν τη διαδικασία είναι απαραίτητη και η επιχειρηματικότητα και η πολιτική και με κάθε τρόπο αντιμετώπιση του προβλήματος. Η πολιτική, μια που το αναφέρατε, έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και της αγωνίας του κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει με το επιχειρήν? Δεν το πιστεύουν αυτό οι μαθητές και γι' αυτό ψέγουν τους πολιτικούς και σωστά θα το έλεγα το κάνουν. Από την άλλη μεριά η Ευρώπη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την πρωτοπορία σε σχέση με άλλες μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Αμερική. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι εκπομπές αερίων, του θερμοκηπίου. Έχει ένα σχέδιο για την Ευρώπη μηδενικού άνθρακα μέχρι το 2050. Στην χώρα μας έχουμε ένα σχέδιο για την ενέργεια το οποίο θέλει από το 17% να πάμε στο 38% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται μια επένδυση της τάξης των 34 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτές είναι μεγάλες ευκαιρίες, είναι μεγάλες προκλήσεις
και νομίζω ότι οι νέοι στους οποίους είχα την ευκαιρία να ακούσω και να μιλήσω σήμερα είναι έτοιμοι να τις πάρουν στα χέρια τους. Σίγουρα οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Πολύ περισσότερα. Αλλά και οι επενδυτές το ίδιο. Και οι επενδυτές το ίδιο. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την επιχειρηματικότητα στην Κρήτη και τι προοπτικές βλέπετε σε αυτή την επιχειρηματικότητα? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η Κρήτη είναι ένας παράδεισος, είναι ένας παγκόσμιος κλούδος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ευλογημένο μέρος στον κόσμο όπως έχω γυρίσει εγώ από την Κρήτη. Η Κρήτη έχει τα πάντα και έχει και τεχνολογική ικανότητα. Έχει δείξει ότι άλλωστε το ίντερνετ στην Ελλάδα από την Κρήτη ξεκίνησε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι, και αν μου επιτρέπετε, η υπερζήτηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών τίνει να καταπνίξει την άλλη επιχειρηματικότητα. Οι τουρίστες και η τουριστική κίνηση είναι και αυτή, θα έλεγα, ένας πεπερατός πόρος. Δεν μπορούμε να φτάσουμε να έχουμε στην Κρήτη 15 εκατομμύρια τουρίστες. Mm-hmm. Πρέπει να έχουμε λιγότερους, καλύτερους και να τους εξυπηρετούμε καλύτερα. Όλη λοιπόν η επιχειρηματικότητα είναι σε μια διαδικασία να γίνει πιο έξυπνη, να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο ψηφιακή και σίγουρα πιο βιώσιμη. Είτε στην Κρήτη εδώ αφορά τις υποδομές που είδατε την προηγούμενη εβδομάδα στα Χανιά, τις καταστροφές που κάνανε, είτε εν πάση περιπτώσει για την επιβάρυνση που φέρνουν σε αυτά τα οδικά δίκτυα και στις όλες τις υποδομές η υπερπροσφορά τουρισμού. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι η Κρήτη με τα πανεπιστήμια της, με τους ανθρώπους τους, με τον πλούτο που έχει ένα σπουδαίο ρόλο να παίξει. Σπουδαίο ρόλο να παίξει και αυτό το κρατάμε, κύριε Κόκαλη. Επειδή είπατε νωρίτερα για τον ρόλο της Ευρώπης και από ό,τι καταλαβαίνω η Ευρώπη μπορεί να δώσει απαντήσεις και στα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει και μια έντονη φημολογία, ότι ενδεχομένως να είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Θα είστε? Κοιτάξτε, εγώ έχω βρεθεί στην ενεργό πολιτική, γιατί είμαι πολιτικοποιημένος από πολύ μικρό παιδί. Δεν ήμουν ποτέ σε κάποιο κόμμα, ούτε θέλω να είμαι σε κάποιο κόμμα. Έχω όμως βιώματα από το σπίτι μου και είμαι και σε μια θέση ενεργής πολιτικής τα τελευταία 5 χρόνια στον Δήμο του Πειραιά ως υπεύθυνος mm-hmm. για την οικονομική ανάπτυξη, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την επιχειρηματικότητα και την κλιματική αλλαγή. Και είναι σαφές ότι στην επόμενη Ευρωβουλή θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα και κυρίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες που αυτή δημιουργεί, ανισότητες που δίνουν το έναυσμα και τα ένστικτα για μια φρικαλαία αναπτέρωση του φασισμού, ο οποίος στην Ευρώπη έχει προκαλέσει εκατομμύρια θύματα. Νομίζω λοιπόν ότι οι ευρωεκλογές θα είναι πάρα πολύ κρίσιμες, η Ευρωβουλή θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη και θα δούμε. Ακόμα δεν έχω κάτι να σας πω. Μάλιστα. Άρα ούτε το αποκλείεται ούτε απαντάτε θετικά. Το κρατάμε αυτό, κύριε Κόκαλη. Σίγουρα θα έχουμε όμως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Το εύχομαι, κύριε Σφαγιανάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, γνωστός επιχειρηματίας. Ο ίδιος λοιπόν ούτε διαψεύδει ούτε επιβεβαιώνει τα σενάρια που τον θέλουν υποψήφιο ευρωβουλευτή. Τα αφήνει ανοιχτά ωστόσο.